του. Κανένας εδώ πέρα δεν ήθελε εκλογές. Εκλογές δεν ήθελαν και οι έξω. Και μάλιστα, κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα σας. Βλέπουμε τα διεθνή πρωτοσέλιδα να εκφράζουν μία ανησυχία για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση πραγματικά δηλαδή που δεν τα κατάφερνε αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει και πηγαίναμε σε εκλογές, τι θα γινόταν, πώς θα αντιδρούσαν οι έξω? Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως βλέπετε, έχουμε περάσει από ένα success story, σε εισαγωγικά, σε ένα blame story, το οποίο το blame story, δηλαδή ιστορία κατηγοριών, ήρθε από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και μόλυνε την Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησε το Δουνουτού να κατηγορεί, αν θυμάστε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη συνέχεια ήρθαμε τώρα αυτή η κρίση, το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, να έχει περάσει και στο εγχώριο πολιτικό σύστημα. Μας εκβίασαν. Δεν να το είναι πούμε θέμα ξέρα, γιατί μιλάμε για δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ έχω πληροφορίες τώρα που κάποιες πληροφορίες δεν τις βγάζουμε και στον αέρα, έτσι δεν είναι κάποια πράγματα. Ας τις βγάλουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι όταν βλέπουμε κάποιους να τραβιούνται στην άκρη, είτε λέγεται Δουνουτού, είτε τέλος πάντων απειλούν, είτε λέγεται Δημάρ, φοβούνται για αυτό που έρχεται. Δηλαδή, αν πίστευαν ότι αυτό που έρχεται θα είναι μια ιστορία επιτυχίας και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σύντομα, που θα κάνουν τον κόσμο να ηρεμήσει και να δει μια προοπτική, δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό. Ανησυχούν λοιπόν όλοι για αυτό το οποίο έρχεται. Για αυτό το οποίο έρχεται μας έδωσε ένα δείγμα η μεγαλύτερη ύφεση, η 5,6 αντί για 5,3. Για να λέμε τα πράγματα απλά και ξεκάθαρα, σκεφτείτε να είναι κάποιος ασθενής για 3 χρόνια να κάνει θεραπείες και να το ανακοινώνει ο γιατρός ότι η ασθένειά του έγινε πιο επιθετική. Γιατί αυτό ήρθε με την ύφεση. Τι σημαίνει αυτό? Και συνεχίζει, κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη, να του δίνει το ίδιο φάρμακο? Ακριβώς. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να πάρει παραπάνω φάρμακα. Είναι ότι κοστίζουν και πιο πολύ. Αυτό θα πει επιθετική ύφεση. Σκεφτείτε το σαν αρρώστια δηλαδή. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ανάγκες οι χρηματοδοτικές της Ελλάδας εξαιτίας της ύφεσης και των τραπεζών της από εδώ και πέρα θα αυξηθούν. Άρα λοιπόν, πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε σε ανάγκη ανακεφαλοποίησης το 2014. Έχουμε μεγάλα χρηματοδοτικά κενά, τα οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Κύριε Παναγιώτου, τώρα. Να βάλουμε μια...